Σας ανεβάζω πάνω στο Θεσσαλικό κάμπο, καλημερίζοντας τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τον κύριο Ρίζο Μαρούδα. Ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος στον τίτλο, κύριε Μαρούδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, εκεί πάνω πώς σας βρίσκουμε σήμερα, με χιόνι? Όχι, έχει χθες η χιονοκόπηση, κρύο έχει πάρα πολύ. Εδώ τουλάχιστον στην περιοχή μας. Εμείς παραμένουμε στα μπλόκα, παρόλο που είναι δύσκολες οι συνθήκες καιρικές. Και δίνουμε αυτή τη μάχη επιδρύσεως που δίνουμε εδώ στο... και όλη τη χώρα τη δίνουμε, αυτή τη μάχη. Γιατί πραγματικά πάρα πολλά τα προβλήματα και πρέπει να βρεθούν λύσεις. Απόψε έχετε και την πανθεσσαλική σύσκεψη, έτσι, στον Παλαμά Καρδίτσας, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ναι, θα κάνω μια πανθεσσαλική σύσκεψη εδώ, τα μπλόκα που έχουν βγει στη Θεσσαλία, που είναι ιδιαίτερα μαζικά. Και έχει σημασία αυτό, γιατί άλλαξε και η διάθεση της κυβέρνησης απέναντι μετά τη μαζικότητα των μπλόκων που έχουμε εμφανίσει. Και θέλουμε να κάνουμε ένα συντονισμό και σε πανθεσσαλικό και σε πανελλαδικό επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε πιο αποτελεσματικά να δώσουμε αυτή τη μάχη για την ικανοποίηση των ετοιμάτων μας. Να πιάσουμε δηλαδή την κυβέρνηση ώστε να δώσει λύσεις. Αυτά τα οποία είπε ο κύριος Αβγιαννάκης, δεν επιδιώκουμε ένταση, ακούμε τα αιτήματα. Κανονικά η καταβολή των αποζημιώσεων, γεωργοί κτηνοτρόφοι αλληλείς με λυσοκόμοι, ξέρουν ότι η πόρτα του Υπουργείου είναι ανοιχτή για να συζητήσουμε τα πάντα. Μέσα από το διάλογο λύνονται τα προβλήματα και στο τέλος της ημέρας αυτό είναι το βασικό στοιχείο της δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο σας καλύπτει, είναι μια δήλωση που ήρθε υπό την πίεση των κινητοποιήσεων, και αν πραγματικά από εδώ και κάτω, αν βλέπετε κάποια αλλαγή, αυτή η αλλαγή θα είναι προς όφελός σας, γιατί ξέρετε τι γίνεται πανευρωπαϊκά με αυτό το θέμα και το πώς έχετε βγει με άπαντες στους δρόμους. Λοιπόν, ο κύριος Αβγιαννάκης αλλάζει απόψεις με ευκολία, σαν τα πουκάμισα τις αλλάζει μάλλον. Και προφανώς είναι κάτω από την πίεση του κινητοποίησης αυτές οι δρόμεις του. Λοιπόν, θα σας θυμίσω εδώ και θα σας πω για να ξέρετε στη Θεσσαλία τι συνέβη. Υπήρχε ένα μπλόκο 38 ημερών από τις 13 Δεκεμβρίου. Ήταν οι συνάδελφοι από τα παρακάρδια, για να καταλάβετε τώρα, έχουν τα χωράφια τους και τα μηχανήματά τους κάτω από το νερό. Υπάρχουν 3-5 μέτρα νερό, 6. Και αυτό θα είναι η πρώην λίμνη Κάρδα. Θα διάσει 1 με 2 χρόνια. Λοιπόν, ζητήσαμε συνάντηση με τον κύριο Αβγιαννάκη. Κάποια στιγμή σε ένα τηλεοπτικό σταθμό εδώ στη Θεσσαλία τους είπε γραφικούς. Γιατί κάνουν την κινητοποίηση για να κάνουν άσχημες εντυπώσεις για την κυβέρνηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταλαβαίνετε τι ποιους ανθρώπους είπε γραφικούς, αυτούς που βρίσκονται τα χωράφια τους κάτω από το νερό. Και δεν έκαναν κινητοποίηση. 7 Δεκεμβρίου οι Ομοσπονδίες στη Θεσσαλία ζήτησαν συνάντηση με τον κύριο Αβγιαννάκη. Λοιπόν, ουδέποτε έγινε αυτή η συνάντηση. Αυτοί οι άνθρωποι που ήμασταν εκεί στον μπλόκο 38 ημέρες, που ξανά είναι σήμερα στον μπλόκο πολιτικά μου, ζητήσαμε μια συνάντηση με ένα κυβερνητικό κλιμάκι. Ήρθε το κυβερνητικό κλιμάκι μέχρι την Καρδίτσα και αρνήθηκε να του συναντήσει για να συζητήσουν για αυτό τα προβλήματα που έχουν. Λοιπόν, συνεπώς, μετά η επόμενη δηλώση του κ. Αβγιαννάκη την προηγούμενη εβδομάδα, πριν βγούμε, ήταν ότι ήμασταν υποκειμένοι από το ΚΚΕ. Και μάλιστα μας φωτογράφησε εμένα και κάποιους άλλους συναδέλφους. Ξεκάθαρο. Τώρα μετά τη μαζικότητα αυτής της κινητοποίησης, λοιπόν, είναι ανοιχτός, λέει, στο διάλογο, τώρα βλέπετε υπάρχουν προβλήματα, δεν είμαστε υποκειμένοι. Τώρα βλέπει, ας πούμε, το φως το αληθινό είδε αυτές τις μέρες με τις κινητοποίησεις και πιστεύουμε, επειδή θα μεγαλώσουν οι κινητοποίησεις, θα δει και άλλο φως επιπλέον. Αυτό που πρέπει να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει είναι ότι διάλογος με τα ΜΑΤ απέναντί μας, με την καταστολή, δεν είναι ακριβώς διάλογος. Ή ελεύθερος διάλογος, ή η δημοκρατία τα λύνει με διάλογο, όπως είναι στη δήλωσή του. Αυτός ο αυταρχισμός που υπάρχει απέναντί μας, που εκδηλώθηκε και χθες στον κόμπο πολιτικά μου, που παρακάμψαμε τελικά τις αστυνομικές δυνάμεις από άλλα σημεία και ανεβήκαμε στην εθνική οδό συμβολικά με τα πόδια, πρέπει να το κοιτάξει λίγο η κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί στη Γερμανία, στη Γαλλία, σε όλη την Ευρώπη που γίνονται κινητοποίησεις των αγροτών να πηγαίνουν στις πρωτεύουσες με τα τρακτέρ, να μπαίνουν στους κόμβους, στο διεθνή δρόμο, να στείλουν μπλόκα. Βλέπετε τι εικόνες, και πολύ χειρότερα από ένα απλό στήσιμο μπλόκου γίνονται σε αυτές τις περιοχές από την αγανάκτηση που υπάρχει στον αγροτικό κόσμο, να αποκλείουν
και να μπλοκάρουν πυρηνικά εργοστάσια, παρακαλώ, εδώ στην Ελλάδα να μην μπορούμε να βγούμε στην εθνική οδό ούτε με τα πόδια, κάτω από τη... Έχουμε 4 κλούβες στο νομά της συνεχόμενης του Μπλατέκα που άλλης τόσοι στην Καρδίτσα. Μόνο και μόνο γιατί τα διόδια εδώ θα χάσουν χρήματα. Γιατί αυτή είναι, αυτό είναι το μέλημα της κυβέρνησης. Πρέπει να χάσουν τα διόδια κάποια ευρώ από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Γιατί η εθνική, θέλω να σας πω, μπορεί να είμαι το εξαιρετική, εδώ είναι κλειστή, τα τέμπη είναι κλειστά η εθνική. Και θα γίνει μέχρι το, για πολύ καιρό, ήταν και το Δεκέμβρη ένα μήνα κλειστή. Κάνουν συντήρηση. Μάλιστα. Τα προβλήματα τα πραγματικά είναι αλλού. Τα προβλήματα είναι η επιβίωση ούτως ή άλλως και μάλιστα σε ένα θεσσαλικό κάμπο ο οποίος έχει πληγεί. Δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 6 μήνες μετά το φαινόμενο, 5,5, τώρα κλείνουμε 6 την επόμενη εβδομάδα, μάλλον αυτή την εβδομάδα κλείνουμε, τι έχει δοθεί? Έχει δοθεί στα 3/4 σχεδόν των δικαιούχων η αρρωγή που είναι 2.000 ευρώ, άρα το 1/4 ακόμα δεν το έχει πάρει και διευκρίνηση τους λόγους, δεν ξέρουμε γιατί. Και έχει δοθεί μια προκαταβολή στα πιο πολλά αγροτικά προϊόντα που έχουν πληγεί, που έχουν βέβαια γίνει και εκεί κάποιες αδικίες, αλλά έχει δοθεί μια προκαταβολή, όμως η εξόφληση ανακοινώθηκε ότι θα γίνει 30 Ιουνίου. Όσοι καταλαβαίνουν τώρα και όσοι μας ακούν και είναι αγρότες, κτηνοτρόφοι κτλ, καταλαβαίνουν ότι χωρίς, εμείς δεν έχουμε άλλο εισόδημα εδώ στη Θεσσαλία, πιο πολύ δεν έχουν άλλο εισόδημα, δεν είχαν σουδιά φέτος, καταστράφηκα από τη βροχή το μεγάλο μέρος της παραγωγής. Δεν υπάρχει άλλο εισόδημα αγροτικό, δεν πληρώνουν όμως τιμή του μήνα. Λοιπόν, όταν δίνεις μια προκαταβολή όλο αυτό το εξάμεινο και θα κάνεις την εξόπληση 30 Ιουνίου, δηλαδή 9 μήνες μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα, χωρίς να υπάρχει άλλο εισόδημα, όπως καταλαβαίνεις, ούτε τις υποχρεώσεις μπορούν να καλύψουν οι αγρότες, ούτε κάνουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Άρα έχουν γίνει πολύ λίγα σε σχέση και με το μέγεθος του προβλήματος, αλλά σε σχέση και με τις υποσχέσεις της κυβέρνησης. Και χθες, κάτω από την πίεση των μπλόκων, πάλι βγήκε ο κύριος Κελακάκης για να πει ότι θα γίνει επιτέλους η νομοθετική ρύθμιση για να υπάρχει μια αναστολή 2 χρόνων την αποπληρωμή του αγροτικού ρεύματος. Σωστά. Αυτή τη στιγμή μας το είχαν επισκεφθεί πολλές φορές όλο αυτό το διάστημα. Έχουν κοπεί 200 γεωτρήσεις ρεύμα, ή άλλες 800 να κοπούν, μπορεί και να έχει κοπεί ήδη τώρα που μιλάμε, δεν το έχω το στοιχείο. Και έρχεται συνέχεια, και αυτό 6 μήνες τους πήρε για να κάνουν μια νομοθετική ρύθμιση. Χρειάστηκαν 6-8 μήνες. Η κάρλα είναι γεμάτη νερό, δεν υπάρχει κανένα μέτρο ακόμα του πώς θα φύγει αυτό το νερό. Καμία πρόνοια, κανένα σχέδιο. Ούτε σχέδιο υπάρχει για τα χωράφια που είναι γεμάτα φερτά υλικά που έχουν διαβρώσει σε δάφους. Το δίκτυο του ΔΕΒ που ποτίζαμε έχει καταστραφεί και 6 μήνες μετά δεν έχει γίνει τίποτα. Καμία ενέργεια την αποκατάσταση. Άρα εδώ τι συζητάμε ακριβώς? Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί. Γι' αυτό έβγαιναν και όλα αυτά τα εκατοντάδες τρακτέρ στην Ισραηλία, γιατί υπάρχει θέμα σοβαρό. Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσος καιρός θα χρειαστεί, πόσα χρόνια θα χρειαστούν ενδεχόμενα, πόσοι μήνες, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό και σας ρωτάω έτσι, για να πείτε ότι θα μπορέσετε ξανά να καλλιεργήσετε, κύριε Μαρούδο? Εντάξει, υπάρχουν περιοχές και περιοχές. Φέτος δεν θα μπορέσουν να καλλιεργηθούν περίπου 350.000 χιλιόμετρα στη Θεσσαλία. Φέτος. Του χρόνου επίσης, γιατί σας λέω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται εκεί στην περιοχή της Κάλλας που έχει 180.000 πλημμυρισμένα στρέμματα, εκεί θα χρειαστεί σε κάποια από αυτά τα σημεία το νερό μπορεί να φύγει μετά από 2-3 χρόνια. Και όταν θα έχει φύγει, πάλι το έδαφος θα είναι διαλυμένο, θέλει χρόνια για να αποκατασταθεί και να βγάλει παραγωγή. Κάποιοι δηλαδή που ήταν και πιο μεγάλη ηλικία μπορεί να μην ξανακαλλιεργήσουν ποτέ. Θα βγουν στη σύνταξη ως τότε. Μάλιστα. Είναι μεγάλο το χωρικό αίτημα. Μεγάλη καταστροφή που έγινε. Και πρέπει να παρθούν λύσεις. Βεβαίως και όλη την Ελλάδα, πρέπει να πω ότι το θέμα του κόστου παραγωγής και των χαμηλών τιμών των προϊόντων μας, και η αναπλήρωση του εισοδήματος σε μια σειρά προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιές, είτε υπάρχει ακαρπία, είτε υπάρχουν άλλα φαινόμενα, ασθένειες που δεν αντιμετωπίζονται και δεν καλύπτονται από την ΕΛΓΑ,
πρέπει να είναι και είναι μέσα στα αιτήματα που βάζουμε ως αγροτικό κίνημα σε όλη τη χώρα, γιατί πραγματικά πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να παραμείνουμε στα κονδύλια της καλλιεργίας μας. Η δε νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία έχει ξεσηκώσει όλο τον κόσμο σε όλη την Ευρώπη, σαφέστατα δεν πρέπει να εφαρμοστεί, τουλάχιστον για τη Θεσσαλία που είναι, δεν μπορεί να πιάσει εκ των πραγμάτων τους όρους και τις προποθέσεις που βάζει η ΚΑΠ, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι σε μια χώρα που μπορούμε να παράγουμε πολύ ποιοτικά προϊόντα όπως είναι η χώρα μας και φτηνά προϊόντα, και παράγουμε ποιοτικά, αλλά τα φτηνά δεν είναι. Και η παραγωγή δεν πληρώνονται και η κατανάλωση, οι καταναλωτές που είμαστε και όλοι μας καταναλωτές, αγοράζουμε 4, 5, 10 φορές πιο ακριβά από ό,τι τα πουλάει ο παραγωγός. Και αυτό είναι η ευθύνη των κυβερνήσεων διαχρονική. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ σταματάω αυτή την κουβέντα. Έχουμε μπροστά μας και την απόψινή, την κρίσιμη την συνάντησή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Η Πανελλαδική Επιτροπή του Μπλόκου θα διοργανώσει και συνεδριστήριο στην Αγρότικα το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ένα μεγάλο συνεδριστήριο. Πρέπει να δοθεί μια απάντηση για από εκεί και να ασκηθεί μέγιστη δυνατή πίεση. Και ο κόσμος που θα συμμετέχει στην Αγρότικα πρέπει να συμμετέχει στο συνεδριστήριο του Δίξεως. Κύριε Μαρούδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλά, γεια σας.